ο Μουσουργός. Ήταν μία από τις μοναχικές μεσημεριάτικες βόλτες του Σαββάτου στην καρδιά του Λονδίνου. Το αλκοόλ που κυκλοφορούσε ακόμα στο αίμα μου από το γερό μεθύσι της προηγουμένης κατά παράβαση της δέσμευσής μου να μην πίνω παρά μονάχα τα Σαββατοκύριακα εξακολουθούσε να με κρατάει σε συναισθηματική διέγερση. Ασυναίσθητα, στάθηκα σε μια βιτρίνα καταστήματος που πουλούσε πιάνα. και αμέσω ήρθε στο μυαλό μου η φωνή της. Πεντακάθαρη, σαν να ήταν δίπλα μου. «Έλα, Αλεξανδρέ μου, παίξε το τελευταίο τραγουδάκι που έμαθες, δείξε μας πώς παίζεις πιάνο». Έβαλα τις παλάμες φιχτά στα αυτιά μου. Η επίκληση της μητέρας μου η εφιαλτική επαναλαμβανόταν, τρυπούσε το μυαλό μου, διαπερνούσε τα σωθικά. Άρχισα να ουρλιάζω. Φύγε επιτέλους. Γιατί με βασανίζεις πια. Φύγε. Δεν θέλω να υπάρχω πια για σένα. Φύγε. Φύγε σου λέω. Κατέβασα τα χέρια μου και συνειδητοποίησα ότι οι περαστικοί είχαν κοντοσταθεί και με κοίταζαν απορριμμένοι. Τους έστειλα ένα θυμωμένο βλέμμα και τους είδα να οπισθοχωρούν και να φεύγουν μετά από τούτο το ξέσπασμα με κατέκλυσε ένα κύμα ηρεμίας. Σαν να είχα λύσει οριστικά τους λογαριασμούς μου με ένα εχμηρό παρελθόν, σβήνοντας ένα πολύ ενοχλητικό σημάδι του. Γύρισα και πάλι τη ματιά μου στη βιτρίνα με τα πιάνα. Με πιάσε τρεμούλα, Ακίνητος τα κοίταζα με την καρδιά μου να χτυπάει σε ξέφρενο ρυθμό. Όπως συναντάς ξαφνικά μετά από καιρό τον πρώτο ανικανοποίητο έρωτά σου που τον απαρνήθηκες και σε φορτωμένος ενοχές. Σαν υπνοτισμένο μπήκα στο κατάστημα, δεν είπα ούτε καλημέρα στον ευγενέστατο υπάλληλο που ήρθε προς το μέρος μου και κάθισα στο σκαμνάκι που βρισκόταν μπροστά από ένα πανέμορφο πιάνο με ουρά. Γύρισα το σκαμνί στον άξονά του να έρθει στο ύψος που ήθελα. Κάθισα και το μυαλό μου γύρισε δεκαετίες πίσω. Όταν τα παιδικά μου πόδια δεν έφταναν τα πεντάλ του πιάνου. Παρότι ρύθμιζα το σκαμνάκι στο χαμηλότερο σημείο. Άνοιξα με τρεμάμενα χέρια το καπάκι και ακούμπησα τα χέρια μου στην ταστιέρα. Άγγιξα με δέος και σεβασμό τα κόκαλα και πάτησα ελαφρά με το αριστερό μου πόδι τη σουρδίνα. Η επιστροφή αυτή μου έφερε δάκρυα στα μάτια. Άρχισα να παίζω, στην αρχή αργά και αμέσως μετά με μεγάλη ένταση στα όρια της μανίας. Χτυπούσα τα πλήκτρα και ο ήχος ταξίδευε και έφευγα, έφευγα, ως που χάθηκαν χώρος και χρόνος. Ζούσα μια μορφή εξαίλωσης, σαν να βυθιζόμουν στο αδιάστατο άπειρο. Περιέργως, δεν τόλμησε να με διακόψει κανεί από του υπαλλήλου. Πλημμύρισε δυνατού ήχου το κατάστημα. υπάλληλοι και πελάτε με κοιτούσαν έκπληκτοι και εγώ συνέχισα να παίζω. Με τα δάκρυά μου να πέφτουν πάνω στα πλήκτρα. Δεν ξέρω πόση διάρκεια είχε αυτό το πέταγμα. Σταμάτησα να παίζω, σηκώθηκα απότομα και πνιγμένος στους λιγμούς, Βγήκα τρέχοντα από το κατάστημα στον απόϊχο των χειροκροτημάτων, των υπαλλήλων και των πελατών. Σίγουρα, σίγουρα θα με πέρασαν για τρελό.